κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Τη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ κοντά σας. Πάμε γρήγορα με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τη Σταυρούλα Τλιούρου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε τη Χαρά τη Λεμονή. Καλησπέρα, Χαρά Λεμονή, και σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Όπως επίσης να καλησπερίσουμε και τον Βρία Καρακένα του Εκκλησία Online. Πάμε γρήγορα όμως, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε, γιατί ο καιρός μας κάνει πλάκα από ό,τι φαίνεται. Καμίνει η χώρα. Καμίνι που βράζει, ενώ λέγανε θα πέσει η θερμοκρασία, όχι μόνο δεν έχει πέσει, αλλά έχουμε και άνοδο. Και φυσικά έχει χτυπήσει κόκκινο σταγερμός. Για πάμε, Χαρά Λεμονή, τι ακριβώς σημαίνει. Μέχρι την Παρασκευή, Φίλιππε, η χώρα θα βρίσκεται στο φούρνο. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 43 βαθμούς. Από σήμερα, λοιπόν, μέχρι και την Παρασκευή, θα ισχύσουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η υποχρεωτική πάυση της εργασίας για ανθρώπους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, η τηλεργασία και η χρήση ειδικής άδειας είναι κάποια από αυτά τα μέτρα. Η επιθεώρηση εργασίας θα μπορεί να επιβάλλει έως και 2.000 ευρώ πρόστιμο στην επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο, στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Τρίτη, απαγορεύεται εργασία για εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Δυτική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί θα σημειωθούν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Απαγορεύεται λοιπόν η εργασία από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα. Μιλάμε για χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Όπως είναι οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων, delivery δηλαδή. Μάλιστα. Για αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή απαγορεύεται εργασία για το σύνολο των εργαζομένων σε χειρονακτικές εργασίες από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιοχές που η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40 βαθμών Κελσίου, ενώ για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ισχύει για θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Όσο για τα delivery, διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας, δηλαδή με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα take-away. Για τους δημόσιους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εργάζονται σε υπηρεσίες των οποίων η έδρα είναι σε περιοχή με βαθμούς με υψηλή θερμοκρασία από 40 και πάνω, προβλέπεται η εφαρμογή τηλεργασίας έως και την Παρασκευή. Αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μπορούν να μην πάνε στην υπηρεσία τους, κάνοντας τη χρήση ειδικής άδειας. Έως 2 εργάσιμες ημέρες είναι ένα ημερολογικό έτος. Και για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφαρμόζεται η τηλεργασία. Πάμε τώρα, έχει ξεσπάσει άλλος με μία πασίγνωστη ηθοποιό, όπου υπάρχουν τα δημοσιεύματα, υπήρχαν οι αναφορές από την ελληνική αστυνομία ότι ξυλοκόπησε τον άνδρα της μπροστά στον ήλικο παιδί τους. Υπήρχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες έγιναν από ένα ξενοδοχείο στο οποίο βρισκόταν με τον σύζυγό της. Εδώ τώρα υπάρχει μία ανατροπή με τον σύζυγο να λέει ότι δεν συνέβη τίποτα. Για πες μας ακριβώς, να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Από την αρχή μιλάμε για μία πασίγνωστη ηθοποιό, 38 χρονών πλέον σήμερα. Είχε πάει λοιπόν με τον σύζυγό της, επίσης γνωστός, όχι ηθοποιός ο σύζυγος βέβαια, αλλά γνωστός στον καλλιτεχνικό χώρο. Είχαν πάει διακοπές στην Κάριστο, λοιπόν, μαζί με το 12χρονο παιδί τους, το 12χρονο αγοράκι τους. Ξαφνικά, λοιπόν, χθες το βράδυ ειδοποιείται η αστυνομία ότι μέσα στο
δωμάτιο του ξενοδοχείου που διαμένουν γίνεται μια πολύ μεγάλη φασαρία. Ακούγονται πράγματα να σπάνε, το παιδί να κλαίει, φωνές από το ζευγάρι. Φτάνει εκεί λοιπόν η αστυνομία και βλέπει ότι η 38χρονη σε κατάσταση μέθης είχε ξυλοκοπήσει άγρια το σύζυγό της, είχε καταστρέψει όλο το δωμάτιο. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες ότι είχε χτυπήσει και το 12χρονο παιδί το οποίο ήταν μπροστά. Στη συνέχεια λοιπόν πήγανε όλοι στο αστυνομικό τμήμα στην Κάριστο, έδωσε κατάθεση η 38χρονη ηθοποιός και αφέθηκε ελεύθερη με εντολή της εισαγγελέας το βράδυ. Ο 57χρονος από τη μεριά, το σύζυγος δηλαδή, είπε ότι δεν θέλει να προβεί σε κάποια μήνυση. Βέβαια είναι αυταπάγγελτο, γιατί έτσι έγινε και γνωστή υπόθεση, γιατί έγινε αυταπάγγελτα η μήνυση. Αρνήθηκε ο ίδιος να πάει σε κάποια δομή φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αρνήθηκε ότι θέλει να κατασταθεί το panic button στον ίδιο, ούτε και στο παιδί. Και στη συνέχεια έχουμε τον ίδιο το σύζυγο, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση στο Instagram με μία φωτογραφία με τη σύζυγο και λέει ότι είναι όλα καλά, δεν συνέβη απολύτως τίποτα, έγινε μία φασαρία στο δωμάτιο και ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί κάναμε θόρυβο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ούτε με χτύπησε, ούτε τη χτύπησε, ούτε χτύπησε το παιδί, ούτε είχε πιει. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπάρχει καταγεγραμμένο το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Και όχι μόνο αυτό, έχει γίνει, όπως είπες, αυτεπάγγελτη δίωξη. Βέβαια, αφού για ενδοοικογενειακή βία. Αφού φαινόταν ότι ο άνθρωπος ήταν χτυπημένος και ότι ήταν σε έξαλλη κατάσταση 38χρονη και ότι όλο το δωμάτιο είχε σπάσει. Από τη μεριά του σύζυγος λέει ότι απλά περνάγανε καλά και ότι κάνανε κάποια φασαρία. Είναι μια περίεργη ιστορία. Πολύ περίεργο. Εδώ ξαναλέμε, η αστυνομία έφτιαξε και ο εισαγγελέα δικογραφία. Κάποια στιγμή θα γίνει δικαστήριο. Ναι. Ο σύζυγος επιμένει ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν έφαγα ξύλο, λέει. Αυτό λέει σήμερα ο σύζυγος. Μάλλον θα θέλει να την καλύψει. Μάλλον θα θέλει κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν θέλει να δώσει συνέχεια. Πάντως είναι διαφορετικό το να έχει πάει η αστυνομία εκεί γιατί έγινε διατάραξη της κοινής ησυχίας, γιατί μπορεί να το γλεντάγανε όπως λέει ο σύζυγος και να γελάγανε και να κάναν φασαρία, από το να είναι χτυπημένος και να είναι χτυπημένο και το 12χρονο παιδί. Είναι μεγάλη διαφορά. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος επιτέθηκε σε ποια, της είπε να πάει να κάνει καμιά δουλειά και να το βουλώσει. Σε ποια? Στην κυρία Σιρεγγέλα. Θύμησε τον κόσμο, κυρία Σιρεγγέλα. Λοιπόν, είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεσπάσει σάλος για την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Πολάκης στην Μαρία Σιρεγγέλα. Δεν δείχνει ο κύριος Πολάκης καμία διάθεση να ανασκευάσει τις υβριστικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε σε βάρος της γραμματέως της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει μπούρδες τα περί σεξιστικής επίθεσης. Τώρα η επίθεση αυτή του κυρίου Πολάκη προς την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να την έχουμε τη δούμε κιόλας την επίθεση, γιατί τα είπε αυτά ο κύριος Πολάκη. Να τα δούμε πρώτα. Για να δούμε τι έγινε. Για να δούμε τι έγινε. Χαζή, γιατί δεν είσαι. Και δεν ξέρω και με ποιον μιλάω τώρα. Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει, υπάρχει κυρία κάτι για να... Κυρία Σιρεγγέλα, να πάει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει ποιο φεκ. Τώρα... Να δει αυτά που ψηφίσατε. Κύριε Πολάκη μου. Να δει αυτά που ψηφίσατε. Να σας πω, κύριε Πολάκη, υπάρχει κάποιο δεν σας φοβόμαστε, ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε. Λοιπόν, όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Μέχρι το πρωί, να ξαναβάλουν το σύστημα μπροστά. Να κόψετε αυτό το ακροδεξιό κατήφορο. Πού αυτό είναι αυτή η εγκύκλειος. Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε... Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Αυτό γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει. Να κάνετε, είστε να απαράδεκτος. Αυτό που πρέπει, για μια ακόμη μην, φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε. Να κάνετε αυτό που πρέπει και σιωπή. Να κάνετε αυτό που... Καλά. Λοιπόν, άντε, για μια άντε, ακόμη μπράβο. Φορά γιατί είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Είστε στο στούντιο, δεν είμαι. Είστε ψεύτης μεγάλος. Σας ρωτήσαμε κάτι, πού είναι η εγκύκλειος και δεν απαντάτε.
Ο κακός χαμός. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι υπήρξε απόφαση για διακοπή συνταγογράφησης και πρόσβαση των ανασφάλιστων σε δημόσιες δομές υγείας. Η κυρία λοιπόν Σιρεγγέλα του ζήτησε να παρουσιάσει το ΦΕΚ ή την εγκύκλιο που να επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης. Εκεί λοιπόν έγινε η όλη ιστορία, της είπε να το βουλώσει και είπε ότι η κυρία Σιρεγγέλα να πάει να κάνει καμιά δουλειά. Σε σημερινή του ανάρτηση λοιπόν στο Facebook, ο κύριος Πολάκης λέει: «Αφήστε κατά μέρος τις μπούρδες περί σεξιστικής επίθεσης Πολάκη στη Σιρεγγέλα και ζητήστε ταπεινή συγγνώμη του τύπου «συγγνώμη έσφαλα, δεν θα επαναληφθεί» για την προσπάθεια που κάνατε χθες να πετάξετε εκτός συστήματος συνταγογράφησης τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Άντε μπράβο, λέξη δεν παίρνω πίσω από αυτά που είπα χθες σε μία βουλευτή που δεν ήξερε καν το αντικείμενο που κουβεντιάζαμε, λες και η ΔΙΚΑ λειτουργεί με ΦΕΚ και όχι με εντολές από Υπουργείο και ΕΟΠΗ. Μιλούσε, λέει, διαρκώς πάνω μου ενώ ήμουν σε τηλεφωνική γραμμή, για να μην ακούγεται το ξεφτύλισμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με τους ανασφάλιστους. Ούτε λέξη πίσω, θα σας πληρώνουμε με το αντίτιμο που αξίζει η ανάλγητη πολιτική σας». Από την πλευρά της η κυρία Σιρεγγέλα, σε δήλωσή της, καλεί τις συναδέλφισές της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στους τομείς δικαιωμάτων και ισότητας τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και όλων των κομμάτων να πάρουν καθαρή θέση και να υψώσουν μαζί τη φωνή τους απέναντι στο βούλος. Καλά, δεν έχουν ακούσει λέει... τώρα άλλα κι άλλα τώρα. Εντάξει, υπήρχε μία έντονη λογομαχία, απρέπει από τον κύριο Πολάκη, αλλά δεν θα το κάνουμε κι εμείς ένα εθνικό θέμα τώρα που είπε στην κυρία να το βουλώσει. Εδώ έχουν κάνει άλλα κι άλλα. Συμφωνώ και εντάξει, δεν ξέρουμε κιόλας κατά πόσο είναι αλήθεια. Όλοι τα πρέπει και τα λοιπά, αλλά φτάνει ρε παιδιά. Εδώ ο κόσμος υποφέρει, εδώ ο κόσμος έχει να πληρώσει ο λογαριασμός του, δεν έχει να φάει, δεν έχει τώρα, δεν έχει το άλλο τώρα και ασχολούμαστε επειδή είπε ο Πολάκης βούλος του στην κυρία Σιρεγγέλα. Ωραία, ντροπή που του κουτάμε και δεν ξέρουμε και κατά πόσον είναι αλήθεια το ότι δεν πήγαν να πετάξουν με απόφαση τους ανασφάλιστους εκτός δημοσίων δομών. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σοβαρό. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι οφείλεται σε σφάλμα της ΙΔΙΚΑ το οποίο αποκαθίσταται. Δεν ξέρουμε όμως αν μετά από όλη αυτή την ιστορία αποκαθίσταται το πρόβλημα ή όχι. Πάμε τώρα γρήγορα γιατί στο λάθος. Έχουμε έναν 73χρονο ο οποίος αυτοκτόνησε με καραμπίνα κοντά στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, ένα πολύ περίεργο περιστατικό. Μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα στην Νίκαια. 73 ετών, όπως είπαμε, ο άντρας πήγε λοιπόν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Δίπλα στην ουσία ήταν το αστυνομικό τμήμα. Πήρε την καραμπίνα και έδωσε τέλος στη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το τι οδήγησε τον 73χρονο να κάνει αυτό το βήμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα οικονομικής φύσεως, χωρίς ωστόσο βέβαια να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο αγαπημένο θέμα της χαράς λεμονή, για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Πάμε στους έρωτες. Κατερίνα καινούργιο στο Παρίσι με τον αγαπημένο της. Αλλά λείπει η κυρία δώσετε... Καραμπιζιώτου σήμερα. Και μου το δώσατε μέσα. Λείπει η Σόφη Καραμπιζιώτου. Okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, για πες μας. Εδώ λοιπόν και λίγο καιρό. Για καψούρες μιλάς τώρα τελευταία συνέχεια. Εσείς μου δίνετε τα θέματα αυτά. Από ένα σοβαρό θέμα. Στους έρωτες τους, η κυρία Λούρου, η αρχισυντάκτριά μας. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ και λίγο καιρό φαίνεται πως χαμογελά και πάλι στην προσωπική της ζωή. Ο έρωτας της έχει χτυπήσει την πόρτα. Η φιλία με τον 35χρονο επιχειρηματία, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, εξελίχθηκε σε μια όμορφη σχέση, την οποία υποτίθεται ότι προσπαθεί να διατηρήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά επειδή ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται, η Κατερίνα Καινούργιου προδόθηκε το πρόσφατο ταξίδι της με τον νέο της σύντροφο στην Αίγινα. Το ζευγάρι βρέθηκε για λίγο και στην Πάρο. Γεγονός που αποκαλύφθηκε από ένα story της ίδιας της παρουσιάστριας. Μεγάλη αποκάλυψη. Ταγκάρι. Ναι, μεγάλη αποκάλυψη. Δεν το συζητάμε. Για να με έχει... η αποκάλυψη. Και βρέθηκαν τέλος πάντων και στο Παρίσι. Εντάξει.
Λοιπόν, και παρότι η ίδια δεν είχε αποκαλύψει. Ναι, ναι, ποιος τη συνοδεύει. Έκανε μία ανάρτηση αυτή στο Instagram. Έκανε και μία ανάρτηση ο Κουτσουμπής επίσης στο Instagram. Από εκεί λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι είναι μαζί και στο Παρίσι. Αυτά τα πολύ σπουδαία. Να δούμε το ζευγάρι, παρακαλώ πολύ, και να ακούσουμε τη Χαρά Λεμονή με το έμπειρο μάτι της. Με το έμπειρο μάτι της να μας πει και το ζευγάρι. Της κυρίας Καλαβριζιώτου είναι αυτά τα θέματα. Εγώ αρνούμαι. Δεν πει, σας ακούω όμως και εσάς, κυρία Χαρά Λεμονή. Έχετε την εμπειρία, έχετε το έμπειρο μάτι, το τσακτινογαργαλιάρικο βλέμμα σας, το μάτι σας, να μας πει το τι νιώθει με αυτό το ζεύγος που βλέπει. Δεν με αφορά καθόλου. Ξέρουμε τον Η Ρούλα θα μας το αναλύσει. Τι να αναλύσω. Είναι ιδανική. Εγώ, σωθήκαμε παιδιά, όχι, αυτό να το αφήσουμε καλύτερα. Τι να αναλύσω. Εντάξει, ελπίζω αυτή τη φορά της πάει καλά της κοπέλας, να μείνει με τον κύριο Κουτσουμπή, γιατί αν δεν μείνει και με τον κύριο Κουτσουμπή, η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να το πάρεις μια απόφαση ότι καλύτερα κάτσεις μόνος από το να τραβάς όλο αυτό το πράγμα κάθε φορά. Και τι είπα να το απογοητεύσει στις γυναίκες οι οποίες είναι ακούσει. Τι είπα, από το να κάθε φορά να τραβάς το ίδιο πράγμα, να κάνεις μια σχέση, να περνάνε 2-3 χρόνια, να χωρίζεις. Άντε ξανά μανά πάλι από την αρχή, κάποια στιγμή καλύτερα να το πάρεις μια απόφαση να κάτσεις μόνος σου. Υπάρχει και παροιμία. Και γιατί η παροιμία είναι σοφή που λέει μοναχός χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Κατάλαβα. Είδες, αυτό είναι ανάλυση. Yeah, όχι μετά να στεναχωριέσαι ότι σου πήρε μετά το σύντροφο. Κάθεσαι μόνος και τελειώνεις. Και μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες. Ας εκεί να είσαι μόνος να τελειώνουμε. Πάμε, παιδιά, τι έχει γίνει. Τώρα έχουν πέσει όλοι ερωτοχτυπήματα. Βγήκε και εδώ ο Μπισμπίκης πάλι. Κάθε μέρα ο Μπισμπίκης με τη Βανδύ είναι πρώτο θέμα παντού. Τη φίλησε στο στόμα. Έχουν πάει διακοπές τώρα. Την αγκάλιασε. Το ένα έγραψε, παιδιά, τι γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει επικαιρότητα και ασχολούνται όλοι με το Μπισμπίκη που λέει «Σ' αγαπώ στη Βανδύ». Έχουνε και... πάει διακοπές τώρα και ανεβάζουν συνέχεια. Και τι έγινε, και άλλοι Έλληνες έχουν πάει διακοπές. Ναι, αλλά δεν ανεβάζουν συνέχεια, δεν έχουν αφήσει μέρα που δεν ανεβάζουν. Μα και εμείς θέλουμε διακοπές. Μαζί, το βάζει στο διαδίκτυο. Φάγανε μαζί με καρδούλες, το βάζει στο διαδίκτυο. Δηλαδή γιατί τέτοια μανία, δεν μπορώ να καταλάβω. Τους αρέσει, ανεβάζουν, τι να κάνουμε τώρα. Πες μας τώρα. Λοιπόν, είναι στην Κρήτη, είναι διακοπές λοιπόν μαζί. Έχουν ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες μαζί. Απλά σε μία ανάρτηση που έκανε, στη τελευταία ανάρτηση που έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης, έβαλε μία φωτογραφία τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία κοιτάει τη βραδινή θέα στη θάλασσα και έβαλε από κάτω λεζάντα «Σ' αγαπώ, κορίτσι μου». Α, και αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ρε, θα τρελαθούμε. Στις άλλες δεν βάζανε λεζάντες. Στις άλλες δεν βάζανε λεζάντες. Δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο ούτε στην πανιέρα του σπιτιού τους. Και έχουμε τώρα να διαφημίζουμε τα μπάνια της κυρίας Βανδύ με τον Μπισμπίκη. Εγώ μεταξύ μας με τέτοια ζέστη δεν θα έβγαινα πάντως να πάω για μπάνιο. Τώρα γιατί πάνε δεν ξέρω. Όχι, δεν αυτό κατάλαβες εσύ από όλη την υπόθεση. Εγώ δεν πάω για μπάνιο. Δηλαδή από όσα λέμε αυτό καταλάβατε κυρία Λούρου. Εγώ θα ήθελα αυτό να πω πώς αντέχουν τη ζέστη έξω. Πάμε να φύγουμε από εκεί. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ σοβαρό. Πάμε γιατί ακούστε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει και τι γίνεται. Έχει μετατραπεί η γειτονιά της Προέδρου της Δημοκρατίας σε στέκη δράκου, ο οποίος επιτίθεται σε γυναίκες. Πάμε λοιπόν γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε χτυπήματα το ένα μετά το άλλο του δράκου, ο οποίος συχνάζει στη γειτονιά, στη φυλασσόμενη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι της κυρίας Αγγελαροπούλου, της Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις καταγγελίες να είναι ανατριχιαστικές και τα χτυπήματα αλλεπάλληλα. Σε ακούμε, Χαρά Λεμονή. Και μάλιστα, Φίλιππε, ανενόχλητο συνεχίζει τη δράση του. Είναι ο δράκος του μεταξουργείου. Φαίνεται ότι συχνάζει σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Ακελαροπούλου. Έχει επιτεθεί σε τρεις νεαρές κοπέλες μέσα σε διάστημα 2 μηνών κάτω από τη μύτη των δεκάδων αστυνομικών που φρουρούν το σπίτι. Το κακό τρίτωσε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν ο δράστης πλησίασε μία κοπέλα 31 ετών στη συμβολή των οδών Πηλαίος και Μέντορος, την πέταξε στο έδαφος και επιχείρησαν τη βιάση. Η γυναίκα αντιστάθηκε, φώναξε βοήθεια, για καλή της τύχη ένας περίοικος την άκουσε και άρχισε να φωνάζει, οπότε ο επίδοξος βιαστής τράπηκε σε φυγή. Η κοπέλα κατήγγειλε την απόπειρα βιασμού της στο Τμήμα Ασφαλείας της Ομόνιας, από το οποίο άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού. Αυτό είναι το τρίτο περιστατικό απόπειρας βιασμού. Το ίδιο πρόσωπο είχε κάνει την πρώτη απόπειρα
το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαΐου, όταν είχε βάλει στο στόχαστρό του μία νεαρή γυναίκα που μένει σε πολυκατοικία σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι της κυρίας Ακελαροπούλου στην οδό Ρεδεστού στον Κολονό. Επιστρέφοντας από τη δουλειά της πεζή, αντιλήφθηκε ότι κάποιος την παρακολουθούσε ενώ περπατούσε στην οδό Μιλέρου στο Μεταξουργείο. Την πλησίασε, την έπιασε από το λαιμό, της είπε σε σπαστά ελληνικά ότι θέλει μόνο σεξ. Η κοπέλα ούρλιαζε, κάλεσε σε βοήθεια, έτρεξε προς την οδό Βυργινίας Μπενάκη. Ο αλλοδοπός την πρόλαβε, την ακινητοποίησε, προσπάθησε να τη διάσει, αλλά ευτυχώς ήταν κοντά ένας περαστικός που φώναξε δυνατά για να τον φοβήσει και έτσι εκείνος στράπηκε σε φυγή. Και σε ακόμα μία περίπτωση, ακινητοποίησε μία 27χρονη κοπέλα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα στις 3 Ιουλίου, όταν έφευγε από γνωστό μπαρ της περιοχής με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Στη συμβολή των οδών λοιπόν Ευρυπίδου και Μενάνδρου, στο κέντρο της πόλης, τον είδε, τη ρώτησε προς τα αγγλικά πού είναι η πλατεία Ομονίας για να τη σταματήσει. Εκείνη μόλις σταμάτησε, της έκλεισε το στόμα, με το άλλο την άγγιξε στη μέση και της είπε τρεις φορές ότι θέλει σεξ. Η νεαρή δεν έχασε την ψυχραιμία της, τον έσπρωξε, εκείνος επέμενε. Της έκανε κεφαλοκλείδωμα και η 27χρονη άρχισε να παλεύει. Τον απόθυσε, ούρλιαξε, κάλεσε σε βοήθεια. Ο άνδρας φοβήθηκε από τις φωνές της και το έβαλε στα πόδια. Να πούμε όμως. Εδώ είναι αυτά που είναι καταγεγραμμένα. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα θύματα τα οποία δεν πήγαν να το καταγγείλουν στην αστυνομία. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει οι αρχές, υποτίθεται και εκεί πέρα στη γειτονιά της Προέδρου της Δημοκρατίας, υπάρχουν και κάμερες. Έχουν περιγραφή του. Να δώσουν στοιχεία. Ναι, ναι. Σύμφωνα λέει με τις περιγραφές της κοπέλας, ο δράστης ήταν πακιστανικής καταγωγής, κοντός, μελαχτός, κοντοκουρεμένος, με μαύρα μαλλιά και φορούσε βερμούδα μπέζ με χακή στοιχεία. Και στις τρεις περιπτώσεις τα θύματα υπέβαλαν μήνυση. Στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, εκεί τους υποδείχθηκαν σε σημασμένοι δράστες ως ύποπτοι, αλλά καμία γυναίκα δεν αναγνώρισε τον επίδοξο βιαστή της. Πάντως και οι τρεις μιλούν για έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος έχει βρει τρόπο να ξεφεύγει από τους δεκάδες αστυνομικούς που φρορούν το σπίτι της Προέδρου της Δημοκρατίας. Πακιστανός το συγκεκριμένο. Πακιστανός, ναι. Με τις καταγγελίες. Μάλιστα, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να αλλάξουμε θέμα. Πάμε γρήγορα να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο για όλους εσάς. Golden Plus, το νούμερο κολαγόνο της αγοράς, είναι εδώ για εσάς το 211.600. Σούπερ προσφορά, σούπερ τιμή. Ήρθε η ώρα να φτιάξετε την υγεία σας, να φτιάξετε το δέρμα σας, να φτιάξετε τον οργανισμό σας. 211.600 τώρα, σούπερ προσφορά μόνο με 39,90. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211.600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, συνένζυμο κουτέν και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι στον ειδικό δοσομετρητή δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε, κάνοντας το χρήση κάθε μέρα, τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς.
Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες, και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus. Ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άντρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι στον ειδικό δοσομετρητή δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε κάνοντας το χρήση κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C,
Συνένζυμο κιουτέν που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες. Κάνει για τους διαβητικούς. Δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνη. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus. Ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε στα Σταυρούλου σε εσένα. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος ενώ βγήκε πρώτος, εκλέκτηκε πρώτος ευρωβουλευτής σε ψήφους, δεν πήγε στην ορκομοσία λόγω ότι είναι άρρωστος με βαριά πνευμονία. Ακριβώς λοιπόν, με βαριά πνευμονία νοσεί ο Γιώργος Αυτιάς. Δεν θα καταφέρει να παραστεί λοιπόν σήμερα στην ορκομοσία των νέων ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο. Όπως είπε και ο ίδιος σε μια ανακοίνωσή του, ότι αυτή τη στιγμή που έπρεπε να βρίσκεται εκεί, οι γιατροί του απέτρεψαν, το απαγόρευσαν να μπει σε αεροπλάνο και να ταξιδέψει μέχρι το Στρασβούργο. Είναι αναγκαστικό να κάτσει στην Αθήνα, καθυλωμένος λοιπόν εδώ λόγω της ισχυρής πνευμονίας που δεν του επιτρέπει να βρεθεί στο Στρασβούργο. Είναι πολύ άσχημη η κατάστασή του, φυσικά δεν είναι κάτι ανησυχητικό, απλά δεν μπορεί να ταξιδέψει ο άνθρωπος. Τώρα βέβαια καλοκαιριάτικα δεν του έκατσε και πολύ καλά του κύριου Αυτιά, δηλαδή υπολόγισε... Τον κατέμιασαν... Και με πνευμονία κιόλα. Η δική του, εκεί. Ναι. Τον κατέμιασαν... Στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι σύντροφοι, πώς αποκαλούνται, ρε παιδιά. Οι σύντροφοι είναι στο Πασόκ. Στην Νέα Δημοκρατία πώς... Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, στη Νέα Δημοκρατία πώς αποκαλούνται. Αδέρφια, ξέρω εγώ. Συνάδελφοι. Τέλος πάντως δεν θα πάει. Δεν θα πάει, τον φάγανε οι συνάδελφοι. Βουντού του κάνανε. Μια καλή ξεματιά στην Αγγλία σου αυτιά θα πρέπει να προσλάβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τόσο προσωπικό μπορεί να προσλάβει, ας πάρει και μια ξεματιάστρα. Εδώ θυμόσαστε. Ο Ανδρέας Παπαδρέου και η Δήμητρα Γιάννη είχαν το Μέντιου. Το θυμάστε αυτό, κυρία Λεμονή? Όχι. Και την αστρολόγο. Δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το θυμάμαι. Ναι, δεν το ξέρω. Τώρα μας κοροϊδεύει. Όχι. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν το θυμόσαστε. Δεν το θυμάμαι. Δεν το είχε βγει ο τόπος. Παιδάκι ήμουνα και το θυμάμαι. Και εσείς δεν το θυμόσαστε. Όχι. Όχι, λέει. Δεν θα με τρελάνει, Ζεχάρη Μονή. Θα μας τρελάνει σήμερα. Πάμε τώρα, κύριε και κύριοι, να δούμε γιατί έχουμε τηλεοπτική βόμβα. Επιστρέφει ο Λάκης Λαζόπουλος στο Al Tsadiri News μέσα από ποια τηλεοπτική συχνότητα θα μας αποκαλύψει τώρα η Σταύρο Ελούρο. Επιστρέφει λοιπόν μέσα από τη τηλεοπτική συχνότητα του Μέγκα ο Λάκης Λαζόπουλος. Είχαν γίνει πολλές συζητήσεις και με άλλα κανάλια, όμως έδωσαν τελικά τα χέρια με το Μέγκα, έχουν πέσει για υπογραφές και τα γυρίσματα θα πραγματοποιούν τελείς στο Διογέννη, σύμφωνα με τόσο έχουν γίνει γνωστά, ακριβώς απέναντι από το κτίριο του Μέγκα. Εκεί θα γίνονται τα γυρίσματα. Ναι, και μετά το Διογέννη στούντιο. Ναι, βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος λίγες μέρες πριν είχε βγει και είχε πει ότι δέχτηκε πόλεμο και ότι κάποιος είχε... Όπου δέχτηκε πόλεμο.
δεν είπε ποιος ήταν, είπε ότι κάποιος είχε ρίξει τηλεφώνημα, έτσι είπε χαρακτηριστικά, για να τον αποκλείσει από δουλειές. Γιατί όλο θυματοποιείται ο κύριος Λαζόπουλος. Μήπως είναι τον κύριο Κούγια από όλες τα δικαστήρια, έχει δει για δύναμη ο κύριος Κούγιας να του κόψει τις δουλειές. Πάντως και πριν που ήταν. Ήταν νούμερα τηλεθέαση στο τελευταίο διάστημα για να πάει στα Τάρταρα που πήγαινε. Δεν είχαν πάει καλά ούτε και μετά, ούτε και στο Open δεν είχε πάει καλά. Από το κακό στο χειρότερο είχαν πάει. Θυμόσαστε. Στο Open. Άλλη Τσαντίνη News 3% και 4%. Τα 45% για τα 50% που έκανε. Πάει στον Αντένα κατά... και εκεί πέρα καθίζηση. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο είχε πρωτοπάει. Όπου και να πήγαινε, μετά τον Α και μετά όλο αυτό το σύστημα που είχε κάνει για να βγάλει πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και να επηρεάσει την κοινή γνώμη, ο κόσμος μετά του γύρισε την πλάτη. Άρα εδώ, θυμηθείτε το, ετοιμάζεται επιστροφή για να στηρίξει και να προωθήσει τον Κασελάκη. Αυτό δεν θέλει να κάνει. Δεν έχει κρύψει άλλωστε την αδυναμία του για τον κύριο Κασελάκη. Σωστά. Ναι, φαίνεται ότι τα πάνε καλά οι δυο τους, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Κασελάκη. Τον υμνεί. Τον υμνεί τον κύριο Κασελάκη, όπως υμνούσε τον Τσίπρα. Το Αλτσαντήρι θα ξανακάνει. Ναι, ναι. Το Αλτσαντήρι. Εκεί λοιπόν θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα βγάζει τη χολή, όπως έκανε όλο το διάστημα το προηγούμενο σε όποιον αντιπαθούσε ή έπαιρνε εντολή. Γιατί δεν λέει ο κύριος Λαζόπουλος που εγώ τον συμπαθώ. Εγώ διασκέδασα με τον κύριο Λαζόπουλο. Διασκέδασα πάντα. Αλλά θυμόμαστε ότι δεχόταν εντολές ο κύριος Λαζόπουλος για να καταστρέψει προσωπικότητες. Ο κύριος Λαζόπουλος μέσα των εκπομπών τους την εκπομπή του, έκανε δολοφονία ενός χαρακτήρων. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε. Σάτυρα, αλλά κατέστρεψε ανθρώπινες επαγγελματίες, πολιτικούς, προσωπικότητες, οικογένειες υπέφεραν από αυτό το οποίο έλεγε ο κ. Λαζόπουλος που τους διέσυρε, τους εξεφτύλιζε, τους διέσυρε. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί με το πέπλο της σάτυρας δημιουργούσε προβλήματα σοβαρά σε ανθρώπους, κάνοντας ο ίδιος δυστυχώς δολοφονία χαρακτήρων. Περάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.